Λοιπόν, τώρα θα δούμε και για τη συμφωνία των Πρεσπών, η οποία επίσημα η Ελλάδα δίνει το δικαίωμα στους Σκοπιανούς να χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία για το όνομα του κράτους τους, Μακεδόνας για την ηθαγένεια και για τη γλώσσα τους να την ονομάζουν Μακεδονική, όπως και κάθε άλλο παράγωγο που πηγαίνει από το Μακεδονία. Μακεδονικός χορός, μακεδονικό τραγούδι, μακεδονική ιστορία. Κτλ. Αυτή η συμφωνία είναι η πιο εξόφθαλμη περίπτωση που κάποιος μπορεί να πει ότι είναι στα όρια της προδοσίας, λόγω ίσως ιδεολογίας, μάλλον, όχι ίσως, μάλλον. Μάλλον λόγω ιδεολογίας και όχι λόγω εξωτερικής πίεσης από κάποια μεγάλη δύναμη. Τι να πούμε για αυτή τη συμφωνία, τι να πούμε για όσους υπέγραψαν. Θα δούμε καταρχήν ποιοι υπογράψανε και ποιοι διαφώνησαν. Πάμε λοιπόν. Συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Τότε η κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Η συμφωνία τέθηκε στην Βουλή και ψήφισαν όλοι οι... πέρασαν από την Ελληνική Βουλή και υπέρ ήτανε. Πάμε να δούμε. Υπέρ ήτανε όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπέρ συμφωνία. Λοιπόν. Αλλά δεν πέρναγε με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μόνο, και έτσι πρέπει να ψηφίζουν και από άλλα κόμματα για να περάσει. Και για να δούμε ποιοι με την ψήφο τους, στην ουσία αυτοί και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρασαν τη συμφωνία. Και πόσο κολοτούμπες έχουν κάνει. Λοιπόν, μαζί με όλους τους ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, τους βουλευτές, ψήφισανε και η Έλενα Κουντουρά. Η Έλενα Κουντουρά που ήταν στη Νέα Δημοκρατία, στους ανεξάρτητους Έλληνες μετά, και μετά φυσικά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε λοιπόν. Κατερίνα Παπακώστα. Η Κατερίνα Παπακώστα ήταν στη Νέα Δημοκρατία, μετά έφτιαξε δικό της κόμμα και μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σταύρος Αδρακής. Σχεδόν όλο το ποτάμι ψήφισε ναι. Δηλαδή στην ουσία η συμφωνία με τις Πρέσπες πέρασε από ΣΥΡΙΖΑ και ποτάμι. Ο Σταύρος Αδρακής ήταν ο πρώτος του ποταμιού. Ο Σπύρος Δανέλης. Ο Σπύρος Δανέλης ήταν στο συνασπισμό, μετά στο ΠΑΣΟΚ, μετά στο ποτάμι και μετά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιώργος Μαυρωτάς, που έπαιξε και με την Εθνική Ελλάδος. Ο Γιώργος Μαυρωτάς ήταν στο ποτάμι και τον πήρε και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Δηλαδή είναι ουλού. Ο Σπύρος Λυκούδης. Ο Σπύρος Λυκούδης ήταν στο ποτάμι. Στα αθλητικά του χρόνια ήταν στο ΚΚΕ ιστορικού, στην Ελληνική Αριστερά και στο Συνασπισμό. Μετά πήγε στη Δημοκρατική Αριστερά και μετά στο ποτάμι. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.
Ανάση ο Χαρόπουλος, ήταν στη Δημάρ και στο Πασόκ, ας πούμε, όχι, συνεργαζόταν με το Πασόκ και στο Κίνημα Αλλαγής και τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος, αυτός ο μέγιστος πατριώτης, ήταν στη Νέα Δημοκρατία, μετά ως ανεξάρτητος Έλληνες και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί λοιπόν, μαζί με όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προδώσαν τη Μακεδονία. Βέβαια για αυτούς ήτανε, κάνανε καλό δηλαδή που ψηφίσανε τις πρέσπες. Και δεν ξέρουμε και πόσα πήρανε κιόλας. Λοιπόν, οπότε είπαμε, οι βουλευτές αυτοί και όλοι οι ΣΥΡΙΖΑ περάσαν τη συμφωνία. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και το ποτάμι. Και από τη Μάρη είπαμε, αυτοί που ήταν κατά τη συμφωνία ήταν οι υπόλοιποι να είναι ανεξάρτητοι Έλληνες, λίγο υποκριτικό βέβαια γιατί μπορούσαν να ρίξουν την κυβέρνηση του Τσίπρα τότε, η Ένωση Κεντρών που ήταν σφοδρά ενάντια στη συμφωνία και μαζί με τη Χρυσή Αυγή ήταν η πιο σκληρή γραμμή, δηλαδή δεν δεχόταν κανένα παράγωγο. Το ΚΚΕ ήταν επίσης κατά της συμφωνίας, προς τιμήν του δηλαδή, τι να πω, ξέρουμε την ιστορία του ΚΚΕ στο Μακεδονικό, η Νέα Δημοκρατία ήταν κατά, αλλά λίγο υποκριτικά για αυτή. Και φυσικά η Χρυσή Αυγή που ήταν τελείως κατά. Επίσης και τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα ήταν κατά της συμφωνίας, όπως η ΛΑΕ, όπως η Πλεύση Ελευθερίας. Γενικά το σύνολο, η πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου και το ΠΑΣΟΚ κιόλας και το ΚΙΝΑΛ, παρόλο που η μισή ή και πιο πολύ ήταν υπέρ της συμφωνίας, η γεννηματά ήταν κατά, η πρόεδρος δηλαδή του ΚΙΝΑΛ. Γενικά η πλειοψηφία του πολιτικού, τα κόμματα δηλαδή, ήταν κατά. Παρόλα αυτά μέσα στη Βουλή πέρασε λόγω του ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία και των βουλευτών που προήρθαν από τα ποτάμι, τη Δημάρ κυρίως και τους υπολείπους. Γιατί τώρα η συμφωνία των Πρεσπών, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Το background της συμφωνίας των Πρεσπών ξεκινά από τα τέλη του 18ου αιώνα, στην εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της παρακμάζουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που οι Έλληνες, Βούλγαροι και Σέρβοι προσπαθούν να ανεξαρτοποιηθούν από τους Τούρκους, αλλά παράλληλα προσπαθούν να επεκταθούν εις βάρος ο ένας του άλλου. Γενικά στην περιοχή τελικά, η περιοχή που ονομάζεται Σκόπια, μπήκε στην Ιουγκοσλαβία, δηλαδή τα Σκόπια ήταν μέρος της Ιουγκοσλαβίας, κατέληξαν. Και εκεί μετανομάστηκαν σε Μακεδονία, σε σοσιαλιστική δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό έγινε για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο έγινε η μετανομασία. Βέβαια, αυτό έγινε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
ή και μετά, και μετά. Την περίοδο δηλαδή 40, δεκαετία 40. Αυτό έχει πάλι background πίσω του, το οποίο ήταν η απόσπαση της Μακεδονίας, των εδαφών της Μακεδονίας, από τους Σέρβους ή τους Βουλγάρους ή τους Έλληνες. Και έτσι η ονομασία Μακεδονία, ο σκοπός ήταν αυτός, δηλαδή πώς ο καθένας να νομιμοποιήσει την παρουσία του ή και την απέκταση στην περιοχή. Βέβαια, ιστορικά πάντα, με βάση την ιστορία, το όνομα της Μακεδονίας είχε χαθεί για πολλούς αιώνες. Η τελευταία περιοχή ιστορικά που ονομαζόταν Μακεδονία ήταν η επαρχία, η τελευταία επαρχία του Βυζαντίου, που η Βυζαντινή περιοχή ήταν το θέμα της Μακεδονίας, ήταν η σημερινή Θράκη, η περιοχή της Θράκης. Ανατολική, δυτική και βόρεια. Αυτή η περιοχή τότε ονομάζονταν Μακεδονία. Στα τέλη του Βυζαντίου. Όταν λοιπόν οι Τούρκοι κατέκτησαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εμάς δηλαδή, δεν υπήρχε γεωγραφική περιοχή Μακεδονία. Έτσι λοιπόν μέχρι το 19ο αιώνα η περιοχή αυτή και γενικά όλα τα Βαλκάνια ονομαζόταν Ρουμελία, δηλαδή χώρα των Ρωμαίων, των Ρωμιών. Και το όνομα Μακεδονία ξαναζωντάνεψε πάλι από εμάς, από τους Έλληνες. Και έτσι λοιπόν οι Βούλγαροι μπήκαν μέσα στο παιχνίδι, αλλά και οι Σέρβοι. Και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προσπαθούσαν την περιοχή των Σκοπίων, αλλά και την ελληνική Μακεδονία και την περιοχή της Βουλγαρίας, ποιος θα την ελέγξει. Τα Σκόπια λοιπόν, όπως βλέπουμε, μέχρι με τη συνθήκη του Λονδίνου το 13, με τη συνθήκη του Λονδίνου πήγαν στη Σερβία. Και έτσι λοιπόν όταν πήγανε στο βασίλειο των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβαίνων που ενώθηκαν, το ονόμαζαν Νότια Σερβία οι Σέρβοι. Μετά αργότερα, περιοχή του Βαρδάρη και μετά με τη Ιουγκοσλαβία, όταν έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, από Βαρδάρης έγινε Μακεδονία. Επιτίτω. Λοιπόν, αυτό γιατί έγινε τώρα. Γενικά, για την περιοχή αυτή έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες Έλληνες και στο Δεύτερο Παγκόσμιο, και στους Βαλκανικούς, με τους Βουλγαρία, και στον Α και στο Β, και για την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Γενικά η Ελλάδα έχει δώσει πολλούς χιλιάδους νεκρούς για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και τον έλεγχο της περιοχής. Λοιπόν, τώρα γιατί η περιοχή του Βαρδάρη έγινε Μακεδονία. Το 1947 λοιπόν μια συνθήκη, η συνθήκη του Μπλεντ ή Τίτο Δημητρόφ, υπογράφηκε το 1947 στη Σλοβενία, στη Ιουγκοσλαβία, και το υπέγραψαν ο κομμουνιστής ηγέτης της Βουλγαρίας ο Δημητρόφ και ο κομμουνιστής ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας ο Τίτο, που θα έθρωνε το δρόμο για μια μελλοντική ενοποίηση της Βουλγαρίας και της Ιουγκοσλαβίας σε μια βαλκανική ομόσπονδη δημοκρατία,
φυσικά σοσιαλιστική, δηλαδή θα ελέγχεται από τη Σοβιετική Ένωση, που θα μπορούσε να έχει και την Αλβανία μέσα και την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτό έγινε αυτή η συνθήκη, αυτή η συμφωνία. Όμως, όπως είπαμε τότε, η Μακεδονία του Βαρδάρη ήταν στη Ιουγκοσλαβία. Οπότε, φυσικά οι Μακεδόνες, οι λεγόμενοι Σκοπιανοί, οι Σκοπιανοί, είναι Βούλγαροι. Δηλαδή, η Σλάβικη γλώσσα που μιλάνε είναι Βουλγάρικη, είναι μια Βουλγάρικη διάλεκτος. Και Αλβανοί βέβαια, που είναι η μειοψηφία. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσει να γίνει πιο εύκολη, ας πούμε, αυτή η ένωση μεταξύ Ιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας, η Βουλγαρία με ρωσική πίεση της Σοβιετικής Ένωσης πίστηκε να αναγνωρίσει ότι οι Βούλγαροι που είναι στη Ιουγκοσλαβία, στα Σκόπια δηλαδή, δεν είναι Βούλγαροι, ούτε Σέρβοι, αλλά είναι Μακεδόνες. Δηλαδή είναι μια άλλη εθνότητα που λέγονται Μακεδόνες και μιλάνε τα Μακεδονικά. Έτσι οι Βούλγαροι ήταν αυτοί που ήταν, ας πούμε, οι πιο αδικημένοι ή ιτημένοι σε αυτό το προσκήνιο, με σκοπό βέβαια να γίνει η μια Βαλκανική Ένωση. Και έτσι να μην υπάρχουν προστριβές, δηλαδή έτσι ούτε η Ιουγκοσλαβία θα είχε μια βουλγάρικη μειοψηφία μέσα και θα γινόταν η ένωση με τη Βουλγαρία. Σε αυτό τη σύμφερε και την Ιουγκοσλαβία, γιατί έτσι έσπαζε το, ας πούμε, βουλγαρικό συνεχές και έτσι θα υπήρχε μια νησίδα μιας άλλης εθνότητας που δεν ήταν βουλγαρική στην περιοχή, αλλά ήταν μακεδονική. Δηλαδή, το να λέγονται οι Σκοπιανοί Μακεδόνες συμφέρει και τη Σερβία. Δεν είναι μόνο οι Βουλγαροί, είναι και οι Σέρβοι. Και φυσικά σε όλο αυτό συνέφερε και τη Σοβιετική Ένωση. Όμως, αυτή η συμφωνία δεν συνεχίστηκε μετά από ένα χρόνο κιόλας, γιατί συνέβη Ιουγκοσλαβικό-Σοβιετικό σπάσμα, ας πούμε, το Stalin Split. Η Ιουγκοσλαβία και η Σοβιετική Ένωση τα σπάθανε, δεν ήταν πλέον σύμμαχοι και ο ένας κατηγορούσε τον άλλον. Δηλαδή, η Ιουγκοσλαβία ουδετεροποιήθηκε, ενώ ήταν, ας πούμε, μαζί με τη Σοβιετική Ένωση πλέον έγινε λίγο πιο ουδέτερη και είχε και επιρροές και από την Δύση, ας πούμε, από την Ευρώπη, την καπιταλιστική Ευρώπη, αλλά είχε και όμως κρατήσει τα κομμουνιστικά, ας πούμε, ιδεώδη. Ένα ενδιαφέρον για την Ιουγκοσλαβία είναι ότι είχε δύο σχέδια άμυνας, και για επίθεση από κομμουνιστικά κράτη και για επίθεση από δυτικά κράτη. Και η Ιουγκοσλαβία, μπορούμε να πούμε, ήταν η ηγέτιδα, ας πούμε, στον χώρο των αδέσμευτων χωρών παγκοσμίως. Δηλαδή ούτε με τη Σοβιετική Ένωση, ούτε με το ΝΑΤΟ. Έτσι λοιπόν τα σπάσανε και έτσι αυτή η συμφωνία δεν συνεχίστηκε. Όμως η αλλαγή του ονόματος είχε γίνει. Και έτσι σαν περιοχή της Ιουγκοσλαβίας, σαν κράτος ομόσπονο της Ιουγκοσλαβίας, συνεχίστηκαν τα Σκόπια να έχουν το όνομα Μακεδονία. Και από τότε οι Βουλγάροι είναι κατά αυτής της ονομασίας. Οπότε έγινε και αυτό το 47. Επίσης, στον Εμφύλιο, πολλοί Σκοπιανοί είχαν πολεμήσει με το ΚΚΕ, εδώ έχουμε το National Liberation Front, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, που πάλευε για ανεξαρτοποίηση της Μακεδονίας. Βέβαια,
μέσα στο κουκουέ. Βέβαια έχασε, γιατί όπως λέμε, όπως ξέρουμε μάλλον, το κουκουέ έχασε τον εμφύλιο. Και μάλιστα πάρα πολύ, πάνω το 50% ήταν Σκοπιανοί στον εμφύλιο που πολεμάγανε το εθνικό στρατό. Βλέπουμε εδώ opponents, εχθροί, Hellenic Army. Allies, σύμμαχοι, δημοκρατικό στρατός της Ελλάδος. Οπότε έχουμε και αυτή την πλευρά του σκοπιανικού ζητημάτος. Επίσης, κάτι που δεν το ξέρουν πολλοί, και οι ναζιστές θέλαν μια ανεξάρτητη Μακεδονία ή είχαν σχέδια για ανεξάρτητη Μακεδονία. Puppet State, Nazi, Germany. Δεν ήταν μόνο οι κομμουνιστές που θέλανε ανεξάρτητη Μακεδονία, αλλά θέλανε και οι ναζιστές. Βέβαια, αυτοί απετύχαν εκτρά, ενώ οι κομμουνιστές πετύχανε να φτιάξουν ένα μακεδονικό κράτος. Βλέπουμε εδώ επίσης η σημαία της Βόρειας Μακεδονίας. Η σημαία της Βόρειας Μακεδονίας. Βλέπουμε κρατά το κόκκινο χρώμα της σοσιαλιστικής σημαίας της Μακεδονίας, έτσι όπως τη λέγαμε. Και με το εμπάργκο του 95 του Πασόκ, του Παπανδρέου, η σημαία άλλαξε, βλέπουμε εδώ, κόκκινη σημαία, άλλαξε και έγινε γνωστή σημαία που έχει τώρα. Που αναπαραστά φυσικά τον ήλιο της Βεργίνας, απλώς καλυμμένο. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι και η κόκκινη σημαία, πέρα από το σοσιαλισμό, παραπέμπει και στην Τουρκία, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Κεμάλ Ατατούρκ, ας πούμε, των Τούρκων, στα Σκόπια γεννήθηκε και μεγάλωσε. Και υπάρχει και τουρκική μειονότητα στα Σκόπια. Και θα δούμε 2-3 βιντεάκια που αποδεικνύουν ότι οι Σιριζέοι ήταν προδότες. Πρόδωσαν. Και αυτό το τελείως απογοητευτικό είναι ότι το κάνανε λόγω ιδεολογίας. Δηλαδή, επειδή έτσι τους άρεσε. Λοιπόν, πρώτο βιντεάκι, Τσίπρας, Βίλου, Τσούμπα, που ο ένας τσακώνει με τον άλλον ποιος είναι πιο αριστερός. Πάμε. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Δεν το κάνω συχνά, αλλά ξέρετε. Σε κρίσιμες στιγμές δεν υπάρχει ασυλία για κανένα. Όλοι κρινόμαστε, τα στενά τιμούν τα πρώτα και όλοι κρινόμαστε για οτιδήποτε κάνει. Και επειδή το Κομμουνιστικό Κόμμα αναμετριέται με την ιστορία, 100 χρόνια ιστορίας, νομίζω ότι
πέρα παίρνει μια θέση και στάση που θα σημαδέψει την ιστορία. Δεν θέλω να αναφερθώ ούτε στο σλαβομακεδονικό αλφαβητάρι που μοίραζαν οι κομμουνιστές της Τασκένδης στα παιδιά των σλαβομακεδόνων μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δεν θέλω να αναφερθώ ούτε τους 70.000 πρόσφυγες του εμφυλίου που το ελληνικό κράτος τους στέρισε το δικαίωμα το 83 να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ούτε θα αναφερθώ τόσο στη Σλάβο Μακεδόνισσα Ειρήνη Γκίνη Μίρκα Γκίνοβα, την πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε στον εμφύλιο, κομμουνίστρια. Αυτές τις ερηνίες σας να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Θα μιλήσω πολιτικά, δεν θα αναφερθώ με κέντρο την ιστορία του ΒΚΕ. Κάποιοι και κάποιες, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματά τους, επικαλέστηκαν μάλιστα και το ΕΑΜ, λέγοντάς μας ότι η δική σας αριστερά παίρνει τη συνέχεια από εκείνη την περίοδο και γι' αυτό εντάσσεται τη Συμφωνία των Πρεσπών σε αυτή τη μεγάλη πορεία που έχετε διανύσει. Λίγη ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε. Τρίζουν τα κόκαλα χιλιάδων αγωνιστών και αγωνιστριών. Το ΕΑΜ έγραψε ηρωικές σελίδες γιατί ο αιμοδότης του, το ΚΚΕ, δεν υποτάχθηκε στον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων. Δεν ακολούθησε τις ειρήνες της αναγκαίας τότε προσαρμογής που καλούσαν τότε το λαό να κάτσει στα αυγά του γιατί όπως έλεγαν οι χιτλερικοί, οι Γερμανοί ήρθαν για να μείνουν καιρό στην Ελλάδα ότι είναι ένας ανίκητος και πανίσχυρος αντίπαλος. Και οι περισσότεροι βέβαια από όσους τα έλεγαν τότε αυτά, χωρίς να το καταλάβουν μάλιστα και από αυτούς, κατάντησαν δοσύλλογοι, προδότες, συνεργάτες, εταίροι της τριπλής κατοχής, γερμανικής, ιταλικής και βουλγάρικης. Και σήμερα τολμάτε να βάζετε στο στόμα σας το Δημοκρατικό Στρατό, την εκτελεσμένη ηρωίδα του ΚΚΕ, Μίρκα Γκίνοβα, Ειρήνη Γκίνη, ηρωίδα την οποία εκτέλεσαν τα δολοφονικά όπλα που είχαν πάνω τη σφραγίδα Made in USA, δηλαδή των Αμερικάνων, αυτούς που εσείς προσκυνάτε εδώ μέσα σήμερα. Έσχος, τσιράκια είστε, τσιράκια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, αλλά αυτοί είστε, έτοιμοι για τη βρώμικη δουλειά. Πάμε και σε ένα άλλο. Είναι του Λιγερού και ο Μάζης. Το κρατήδιο αυτό στο ΝΑΤΟ ήταν το λέγανε Βασίλη. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Οι Αμερικανοί το πρόβλημά τους ήταν να μπει στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που εμείς δεχόμαστε να μπει στο ΝΑΤΟ, δεν έπρεπε να υποχωρήσουμε στην ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Στην πραγματικότητα όλοι καταλαβαίνετε ότι οι Νατοϊκοί, οι Ευρωπαίοι, και ειδικά και οι Αμερικανοί, δεν θέλουν αυτή η περιοχή να παίζουν οι Ρώσοι. Δεν τους ενδιαφέρει το θέμα του ονόματος. Ένα πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενδιαφέρονται για το όνομα το συγκεκριμένο. Ενδιαφέρονται για τη χώρα ως χώρο εδαφικού ελέγχου. Ποιος ήταν αυτός η μεγάλη δύναμη τελικά, κύριε Λιγερέ, που μας πίεζε, που μας είχε βάλει το πιστόλι στον πρόταφο, όταν η ίδια η Μέρκελ εμποδίζει τους Σκοπιανούς να μπουν ουσιαστικά στην Ευρώπη, και όταν ο ίδιος ο Τσίπρας, εκτός αν ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν λέει αλήθεια, δηλώνει σε μια γερμανική εφημερίδα ότι εγώ πήγα και είπα στη Μέρκελ ότι θα λύσουμε τον Σκοπιανό. Ναι, νομίζω ότι έχουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι η αναφορά που κάνετε είναι πιο ακριβής ακόμα, εφόσον λέει ότι πρώτον η Μέρκελ δεν τον πίστεψε. Και δεύτερον, χρησιμοποίησε μάλιστα και παραδείγματα με τους πρώην πρωθυπουργούς, λέγοντας και κάνει και αναφορά, νομίζω, ονομαστικά και στον Σαμαρά, λέγοντας ότι πώς μπορεί εσείς να μου λέτε αυτό το πράγμα, αφού οι δικοί σας ποτέ δεν το ήθελαν. Και καταλήγει ο κ. Τσίπρας λέγοντας ότι δεν νομίζω να την έπεισε κιόλας. Άρα, γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί από την αρχή όλης αυτής της διαδικασίας, πολύ σωστά το είπατε, μας εξηγούν ότι δεχόμαστε πιέσεις για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και δίνουμε συχνά το παράδειγμα της Γερμανίας. Αυτό είναι αφοπλιστικό σαν πληροφόρηση, γιατί καταλάβαμε ότι ούτε αυτό στέκει.
Όταν βλέπουμε τώρα σε σχέση με την ανταξιακή πορεία, το βλέπουμε και με τη Γερμανία, αλλά και με τη Γαλλία και με την Ολλανδία, αλλά μπορεί να δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία, είναι ότι δεν θέλουν μια διεύρυνση τόσο εύκολα και ειδικά με αυτές τις δύο χώρες, δηλαδή με την Αλβανία και τα Σκόπια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μάλλον μπήκαμε σε μια διαδικασία που δεν αφορά αυτό το θέμα. Το άλλο όσο αφορά το ΝΑΤΟ. Όλοι ξέρουμε ότι θέλουμε τα Σκόπια να είναι στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, για να είμαστε σοβαροί, θεωρητικά. Ναι. Αυτό που θέλουμε είναι να μην είναι οι Ρώσοι μέσα. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί αυτό το προσύμφωνο το κάναμε στις Πρέσπες. 1924, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος αποφασίζει, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1918. Φαντάζομαι το ξέρετε, σήμερα φαίνεται, το γιορτάσετε. Είναι τα 100 χρόνια φέτος. Είναι το πιο παλιό κόμμα της Ελλάδος. Το ξέρετε, δεν είναι. Α, δεν το ξέρετε. Τα άλλα αλλάζουν συνεχώς. Το κουκουέ δεν αλλάζει ποτέ. Άρα 100 χρόνια φέτος. Άρα στην πραγματικότητα το προσύμφωνο είναι επαιτειακό. Για όσους δεν το πιάσαν. Δεύτερο. Το 1924 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος αποφάσισε να πει ότι η Μακεδονία και η Θράκη πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα. Είναι παλιά πληροφορία, αριθμό σας τη λέω. Το 1949 η Κεντρική Ολομέλεια λέει ότι πρέπει η Μακεδονία επιτέλους να απελευθερωθεί γιατί την καταπατάει η Ελλάδα. Πού έγινε αυτή η παρατήρηση? Στις Πρέσπες. Άρα για να είμαστε συγκεκριμένοι, εφόσον ρωτάτε ποια είναι η μεγάλη δύναμη που μας πείς, η ιδεολογία. Πάμε. Јас ќе бидам премиер на владата на Република Северна Македонија, кога ќе се случат уставните промени и нивната имплементација како што опишено во договорот. Но јас ќе бидам премиер на македонската влада, јас ќе зборувам за македонската економија, за македонската книга, за македонскиот фолклор, коро, за македонски јунак, за македонско девојче. Со договорот конечно. Имаме земја, признаена од сите, од целиот свет. Конечно имаме земја во која што живее признаен македонски народ, кој што зборува признаен македонски јазик, конечно можеме да излеземе на површина и да бидеме нормална земја. Граѓаните да чекат надеж, перспективи овде во Македонија, да обезбедиме иднина за нашите деца и за децата на идните генерации кои што доаѓаат после нас. При тоа добиваме Грција. Грција ни признава народ, ни признава јазик, имаме македонец, македонка, македонски јазик, македонски народ. Конечно, вековна аспирација на нашите предци, да имаме своја земја, признаено сите. Во Грција се обратив до мене својаше премиерот на Грција и спомнав македонско и грчко општество. Зборував за македонците, грците и граѓаните на Европска Унија. И абсолютно може тие да реагират, но тоа е право и следува по договор и абсолютно немаше проблем од оваа страна. Кога разговаравме за да одиме на грчка страна, да го буквално подпишеме договорот, буквално дилема зашто се на грчка страна да биде подпишувањето, премиерот на Грција вика Зоран ќе одиме после го кај вас и ќе јадеме македонска салата. И тој јадеше македонска салата. Тоа е домати, пиперка и кромит. Буквално е тоа. И вели да, ќе бидам првиот премиер. Македонска салата. И ќе бидам првиот премиер кој што ќе влезе во Република Северна Македонија. Και επειδή η Κολοτούμπα είναι μεγάλη, το 92, όλα τα κόμματα που ήταν στη Βουλή, δηλαδή Νουδού, Πασόκ, Κουκουέ και Συνασπισμός, είχαν συμφωνήσει να μην παραχωρήσουμε κανένα όνομα, καμία λέξη Μακεδονία και τα παράγωγά της. Λοιπόν, και ένα κείμενο του Γερού, πρόσφατο, για το βέτο που βάζει η Βουλγαρία στα Σκόπια για να μην μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Αλβανίας. Ήταν αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς, αλλά δεν το κάναμε. Γιατί μας λέγανε ότι μας πιέζουν και ότι είναι καλή συμφωνία, μπλα 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 μπλα.
Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παγώσει την έναρξη της ενταξιακής πορείας της Σκοπίων και της Αλβανίας είναι απόλυτα αποδεικτική της ορθολογικής στρατηγικής της Βουλγαρίας, γιατί είπαμε η Βουλγαρία είναι η ηττημένη κυρίως, που θα μπορούσε να έχει εφαρμόσει η Ελλάδα χωρίς κανένα κόστος. Χωρίς κανένα κόστος. Πάμε πάλι. Χωρίς κανένα κόστος. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να πει όχι, χωρίς να έχει κανένα κόστος. Όπως έκανε και ο Καραμαλής τότε στο Βουκουρέστι, το 8, που είπε όχι στο ΝΑΤΟ. Είναι η περίτρανη απόδειξη της ύπαρξης μιας κυρίαρχης στρατηγικής που πολλοί έλεγαν ότι δεν υπάρχει. Ενώ υπάρχει. Είναι επίσης η απόδειξη ότι δεν υπάρχουν εξωτερικές πιέσεις, αλλά μόνο πολιτική βούληση. Αν θέλουν. Έτσι, όσοι κρύφτηκαν πίσω από τις πιέσεις του εξωτερικού για να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις, πρέπει τώρα να ομολογήσουν ότι έχουν ξεμπροστιαστεί, διότι πολύ απλά τόσο η στρατηγική που ακολουθεί η Βουλγαρία, όσο και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει τις θέσεις του κράτους μέλους ενάντια στις θέσεις των υποψηφίων κρατών έχουν σφραγίσει το θέμα. Βλέπουμε συνεπώς και μάλιστα με ορθολογικό τρόπο ότι οι θέσεις της Ελλάδος είχαν νόημα και έχουν νόημα. Είναι λοιπόν καθαρά μια ιδεολογική προσέγγιση που προκάλεσε την κατάσταση που γνωρίσαμε προηγουμένως και τίποτα άλλο. Η στάση της Βουλγαρίας και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το απέδειξαν.